Η χώρα σε λευκό κλοιό. Χιόνια έπεσαν ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Εκχιονιστικά μηχανήματα βγήκαν ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος, όπου χιονίζει ασταμάτητα από χθες το βράδυ. Πλατεία Συντάγματος στην καρδιά της Αθήνας, εδώ που το χιλιόμετρο δείχνει ακριβώς μηδέν, δηλαδή από εδώ ξεκινάει να μετράει χιλιομετρικά η Ελλάδα, ακριβώς το μηδέν λοιπόν της χώρας, και στην πλατεία Συντάγματος μπροστά η εικόνα που βλέπετε. Κάτασπρα τα πάντα, ακόμα και οι εύζωνες είναι μέσα στα φυλάκια τους, προκειμένου να προστατευθούν από το κρύο, από το χιονιά. Η αλλαγή φρουράς μπροστά από τη Βουλή δεν έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με τη βοήθεια οχήματος του στρατού, με τους εύζωνες να επιβιβάζονται σε αυτά. Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ με δυσκολία γίνονται μετακινήσεις σε κεντρικές οδούς της πρωτεύουσας. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως μπορείτε να δείτε. Όλα έχουν τηθεί στα λευκά. Ο δρόμος για την ώρα είναι καθαρός. Εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου καθαρίζουν συνεχώς τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ωστόσο, όμως, η πρόσβαση προς τα βόρεια προάστια είναι αρκετά δύσκολη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στα βόρεια προάστια της Αττικής, με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα. Βρίσκομαι στον δρόμο που ανεβαίνει ουσιαστικά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κηφισιάς. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, η χιονότωση είναι έντονη. Κάθε 10 λεπτά περνάει ένα περιπολικό, καθώς επίσης και τα εκχιονιστικά, προκειμένου να είναι ανοιχτή και η άνοδος και η κάθοδος της Κηφισιάς. Δύσκολη μέρα σήμερα. Πολύ. Έχω από το 2000 δει να δω αυτό το πράγμα εδώ στο Μαρούσι. Το χιόνι ανάγκασε τους περισσότερους να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ υπήρχαν και κάποιοι τολμηροί που βγήκαν στον δρόμο για να απολαύσουν το χιόνι. Θα προτιμούσα βέβαια να είχαμε σχολές στην παραπουσίες, αλλά εντάξει, τουλάχιστον είδαμε χιόνι στο Χαλάνδρι, Βρυλίσια, οπότε όλα καλά γενικά. Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν ηχογραφήσει μηνύματα στα οποία τα ακούει ο κόσμος ο οποίος φτάνει εδώ στη γέφυρα Καλλιφτά, και προκειμένου να τον ενημερώσουν ότι πρέπει να ανέβει πάνω στη γέφυρα, να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς την Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, πέρα όμως από το ρεύμα που οδηγεί στη Λαμία. Προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ενώ τα λεωφορεία βγήκαν το πρωί για δρομολόγια στους κεντρικούς δρόμους, ωστόσο δόθηκε εντολή να επιστρέψουν στα αμαξοστάσια για λόγους ασφαλείας.